9 χρόνια μετά στη σκηνή της Eurovision, ναι, ναι, ναι. Αποθεωθήκατε από το κοινό, από το στάδιο. Ήταν πολύ ωραίο και ήταν πολύ ωραίο που έγινε αυτό το πολύ παραδοσιακό το sing-along. Ήταν πάρα πολύ ωραίο και ειδικά όταν ακούς όλο το στάδιο να τραγουδάει το τραγούδι σου, είναι wow. Πώς σας φάνηκε η Μαρίνα Σάτι? Πάρα πολύ καλή, είχε πολύ ωραία ενέργεια, θετικό το πλάσμα. Γενικότερα όλη η ομάδα της. Έλενα ήταν λίγο αγχωμένη. Συγγνώμη, εσύ το επέλεξε ότι ήταν αγχωμένη. Εγώ δεν την είδα καθόλου αγχωμένη. Την είδα πανέτοιμη. Είχε κάποια αστάθεια στη φωνή, είπαν κάποιες σχολές ότι κάποια αστάθεια, ίσως λόγω του άγχους, λόγω της... Παιδιά, ήταν πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλή διάθεση. Έχει μια καταπληκτική ομάδα δίπλα της, από τον δάσκαλο φωνητικής, από τα παιδιά που την πλαισιώνουν πάνω στη σκηνή, ακόμα και η κοπέλα που κάνει φωνητικά πίσω. Είναι όλη μια καταπληκτική. Ο Φωκάς, μόνο που έχει το Φωκά δίπλα, γιατί με αυτόν έχω συνεργαστεί. Εντάξει. Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν οι Ολλανδοί να κινδυνεύει να αποκλειστεί από το μεγάλο τελικό. Για το θέμα όλο αυτό με το Ισραήλ έχει χωριστεί λίγο. Οι fans. Συγγνώμη. Δεν γνωρίζω τίποτα για όλα αυτά γιατί δουλεύω από το πρωί. Άλλωστε. Η Eurovision ψηφίζει κάποιο πολίτη. Δεν θα ήθελα να είναι. Δεν θα ήθελα να είναι γιατί δεν θα πιστεύω ότι η Ελλάδα θα μπορούσε ποτέ να κερδίσει, να το πω έτσι. Αλλά, συγγνώμη, να ολοκληρώσω λίγο. Φέτος το σλόγγαν λέει United by Music. Αλλιώς πρέπει να βρισκόμαστε στις διαδηλώσεις. Να το πω έτσι πολύ καθαρά και πολύ γλυκά. Το 12 θα το δώσεις στα σουηδικά, στα γαλλικά, στα αγγλικά ή στα ελληνικά? Γαλλικά θα τα δώσω, αλλά θα πετάξω και ένα σουηδικό. 19 χρόνια μετά, το η Έλενα Παπαρίζου είναι πιο νέα και όμορφη από ποτέ. Υπήρχαν βέβαια και αρνητικά σχόλια, αλλά παρέκτηκες όλο αυτό το πόσο όμορφη είναι. Το 2024 σχολιάζουμε ακόμα την εξωτερική εμφάνιση ενός ανθρώπου. Παιδιά, τι να σας πω. Να είναι ο Θεός μαζί μας. Η υγεία είναι ο άσος στη ζωή μας και όλα τα υπόλοιπα είναι τα μηδέν που μπορούμε να συμπληρώσουμε. Δεν θα ξαναπήγαινε στην Eurovision. Αν έχουμε καλό τραγούδι, ναι. Φιλιά σας, αγαπάω, πάω στην ΕΡΤ. Γεια σας.